Τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών και γονέων μπήκε σήμερα νωρίς το πρωί, αφού ανακοινώθηκαν τελικά οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΕΕ και τα ΤΕΗ σε όλη τη χώρα. Οι βάσεις αναρτήθηκαν στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπου υποψήφοι μπορούσαν με τον κωδικό τους και τα αρχικά του επωνύμου τους να δουν σε ποια σχολή κατάφεραν να εισαχθούν. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν έτσι και οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχώντων και να προωθηθούν στα αντίστοιχα σχολεία ευθύνη τους. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών, αλλογενών και των αποφύτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη ελληνικής καταγωγής, ενώ τις σχολές εισαγωγής μπορούν υποψήφιοι να δουν στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, η αύξηση των βάσεων εισαγωγής σε περιφερειακά τμήματα σε σύγκριση με αυτά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι το κύριο χαρακτηριστικό των βάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Πρωί εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα, οι επιτυχώντες δηλαδή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και βεβαίως εμείς ως διεύθυνση τα αποστείλαμε και εμείς ηλεκτρονικά σε όλα τα λύκεια της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Και ακριβώς μετά όλα τα σχολεία ανήρτησαν, αφού εκτύπωσαν τα αποτελέσματα, στον πίνακα ανακοινώσεων. Ήδη σχεδόν όλοι οι υποψήφοι έχουν ενημερωθεί και νομίζω ότι και φέτος όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Εκείνο που έχω να πω για όσους πετύχαν είναι καλή σταδιοδρομία, καλές σπουδές, και για όσους απέτυχαν θα έλεγα να μην το βάλουν κάτω, να προσπαθήσουν και μία δεύτερη φορά. Νομίζω αν διαβάσουν λίγο περισσότερο θα πετύχουν. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βοήθησαν να έχουμε αυτές τις πολλές επιτυχίες. Να σας πω ότι από τους 1.832 υποψήφιους περάσανε οι 1.222 σε σχολές των ΤΕΗ και ΑΕΗ. Και φυσικά έχουμε και πολλές πρωτιές οι οποίες βέβαια θα ανακοινωθούν τις επόμενες προσεχείς ημέρες. Να τονιστεί βεβαίως πως σήμερα ανακοινώθηκε και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις μεταγραφές, οι οποίες φέτος θα ικανοποιήσουν μεγαλύτερο ποσοστό πρωτοετών φοιτητών σε σχέση με πέρσι. Για παράδειγμα, τρίτεκνοι και πολυτεκνοί θα μπορούν να μεταγραφούν ελεύθερα σε ιδρύματα που εδρεύουν κοντά στο τόπο κατοικία τους, ενώ για τους υπολείπους που επιθυμούν να μεταγραφούν θα πρέπει το κατακεφαλήν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.